Κοτρότσα που είναι εδώ στο τραπέζι και είμαι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχω τουλάχιστον για την ώρα στην πλάτη μου κανένα κόμμα που να πρέπει συνολικά να το υπερασπίζομαι και να λέω τις θέσεις. Έμπειρος πολιτικά και δημοσιογραφικά λοιπόν, είστε. Αυτή είναι η ιδιότητα. Ελπίζω να καταλάβατε τι είπα και είμαι βέβαιος ότι το καταλάβατε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δημήτρης ο Τσιόδρας έθεσε το θέμα το δημογραφικό. Εγώ θα το πω εντελώς διαφορετικά. Γιατί εγώ πιστεύω αντιθέτως ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολίτεκνοι Φερρυππίν, τους οποίους στο παρελθόν δίναμε όλα τα επιδόματα τα οποία πρέπει να έχει κάποια κάθε πολίτεκνη οικογένεια σε όλη την Ευρώπη και έχουμε φτάσει να δίνουμε και στους τρίτεκνους, κόπηκαν τα πρώτα χρόνια της κρίσης με μια μαχαιριά χράτς. Αυτές λοιπόν οι ομάδες έχουν ανάγκη στήριξης και χαίρομαι ιδιαίτερα που με την απόφαση αυτή προφανώς που πάρθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατά τις δικές μου πληροφορίες θα είναι, ελπίζω ότι δεν θα διαψευστώ, αναστολή επαόριστον θα είναι η απόφαση η οποία θα ληφθεί. Τις ίδιες πληροφορίες έχω εγώ κύριε Αντώναρε λοιπόν, και μάλιστα εξεπλάγει όταν και ήταν τόσο συγκρατημένος ο κύριος Αλεξιάδης. Τις οποίες ορισμένοι δεν θέλουν να τις δώσουν όταν τις έχουν, εγώ τις δίνω. Και επειδή είμαι από εκείνος που εδώ και 6 μήνες λέω ότι αυτό το πράγμα θα οδηγηθεί εκεί και δεν επιχαίρω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά βλέπω ότι όταν ξέρεις και διαβάζεις το ευρωπαϊκό γίγνεσθε και πολιτικά και οικονομικά, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Δεν μπορώ λοιπόν να μην χειροκροτήσω το ότι 2.500.000 συνταξιούχοι, γιατί περί αυτών περίπου πρόκειται, είναι οι παλιοί συνταξιούχοι, θα ωφεληθούν από αυτή την δυνατότητα η οποία δίνεται. Σήμερα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ήταν η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Έχετε την εντύπωση ότι το μέσο άνθρωπο, ο οποίος θα δει να μην κόβεται η σύνταξή του, όπως λέγανε πάρα πολλοί άλλοι, όλα σχεδόν τα κόμματα στη Βουλή, τον νοιάζει ποιος θα του τις κόψει, θα του τα δώσει. Σημασία έχει ότι θα μείνουν στην τσέπη του. Αυτό λοιπόν για μένα μετράει περισσότερο από τις 60.000 που είπε ο κύριος Σαχινίδης, αν δεν κάνω λάθος. Οι οποίοι θα πάρουν μικρότερη σύνταξη. Και όλοι όσοι βγουν από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Μην είναι στους 60.000, ναι. Αλλά όποιος βγει από εδώ και πέρα. Μάλιστα, αλλά τα 2,5 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, είναι πολύ περισσότερο. Πώς θα γίνει, πρέπει να βλέπουμε και ποια είναι, αν εσείς ποντάρετε στις 60.000, ας ποντάρετε στις 60.000. Δικαίωμά σας είναι. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι η κοινωνική συνοχή πρώτα πρέπει να την προασπίσουμε και μετά να αρχίσουμε να μιλάμε ή ταυτόχρονα να μιλάμε για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και κάτι άλλο. Διότι κάποιοι άλλοι, και αναφέρομαι πολύ ξεκάθαρα στον χώρο από τον οποίο προέρχομαι εγώ και τον εκπροσωπώ εγώ καλύτερα από αυτούς που στέφονται στα νεοφιλελεύθερα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για startups, επιχειρήσεις και όπως σας είπα, εμένα με ενδιαφέρει ένα και απλό πράγμα. Η ωφέλεια που θα έχουν οι πολλοί και όχι τα συμφέροντα των ολίγων. Και νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Όσο λοιπόν ωφελούνται οι πολλοί, εγώ προσωπικά και οι φίλοι μου θα στηρίζουμε αυτό το οποίο γίνεται. Και δίνω απόλυτο δίκιο στον κύριο Καρτσιώτη του ΚΚΕ, μια παγία θέση την οποία έχει, συγκεκριμένη, σέβομαι τις απόψεις τους, δεν τις συμμερίζομαι, λέει ότι πρέπει να γίνουν όλα μαζί κατά κάποιο τρόπο. Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί. Εδώ μιλάνε για περικοπή. Όχι. Να μην γίνει περικοπή. Εδώ 40% συμφωνώ είναι κάτω μαζί σας. Είστε συνταξιούχος, ξέρετε πώς έχει περικοπή η σύνταξή σας. Ξέρω και μπορώ αλλά να τι το λέμε δείξω, τώρα, το χαρτί. Δεν μιλάμε για αύξηση. Αλλά ξέρω πότε μου κόπηκε η σύνταξη. Ξέρω πότε μου κόπηκε και με ποιους νόμους. Το 11, το 10 και το 13. Έτσι. Που μονιμοποιείται με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ όμως είμαι παλαιός συνταξιούχος και ξέρω τι συμβαίνει και ποιος μου την έκοψε χράτς τη σύνταξη. Ενώ ο Τόμσεν τους έλεγε να μην τη κόψει τη σύνταξη έτσι. Αυτό λοιπόν, ας τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι δημόσια τα οποία έχουν το πλέον γίνει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί. Βάλτε μία τελεία. Κύριε Αλεξιάδη, απαντήστε.